Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Βγήκα και επίσημα σε αυτό το βίντεο να σας ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την Ευρωβουλή. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον πρόεδρό μας που μαζί με το επιτελείο του με επέλεξαν να είμαι ακόμη μία φορά υποψήφια αυτή τη φορά στην Ευρωβουλή. Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό κόμμα το μοναδικό, που έχει κρατήσει μια σταθερή στάση από το 2019 που έχει μπει μέσα στη Βουλή. Έτσι εξηγείται και η τεράστια ανωδική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ήταν το μόνο κόμμα που στήριξε τους υγειονομικούς καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, που στήριξε την αντίθεσή μας στην υποχρεωτικότητα στις μάσκες, στα, στους εγκλισμούς και όλα όσα ξέρετε. Έκανε μεγάλο αγώνα και εγώ προσωπικά ξέρετε τι αγώνα έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζω να κάνω γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ όταν είσαι αγωνιστής, αγωνίζεσαι και θα αγωνίζεσαι. Ποτέ δεν τελειώνει ο αγώνας αν θέλεις ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω και μέσα στην Ευρωβουλή. Αφού με θύμωσαν εδώ όλοι οι ειδικοί, νομίζω ότι είναι καιρός να με ακούσουν μέσα από την Ευρωβουλή και θα ήθελα να δω πραγματικά τον εαυτό μου εκεί μέσα και όλους αυτούς που ακόμη με σέρνουν στα δικαστήρια να χάνουν τον ύπνο τους. Πειθό έχω, το ξέρετε. Πιθό έχω. Λόγο έχω. Φτάνει να μπορέσω να εκφραστώ παραέξω, γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και με φημώνουν. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσοι συνεχίζουν και μιλάνε για πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, πρέπει να ντρέπονται. Πατρίδα δεν είναι αυτό που πάνε να κάνουνε δεν αγαπάνε την πατρίδα τους αυτοί που θέλουν, δεν αγαπούν τους γηγενείς και αγαπούν όλους τους μετανάστες. Κάτι άλλο τώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσετε να παπαγαλίζετε και απευθύνομαι στους μεγάλους και τρανούς κυβερνώντες το σύνθημα πατρίς θρησκεία οικογένεια. Το σύνθημα αυτό να μην το πιάνετε στο στόμα σας. Όλοι εσείς που μιλάτε για πατρίδα, τη στιγμή που έχει τα ανοιχτά σύνορα και μπαίνουν άλλες πατρίδες για να κάνουν πατρίδα την πατρίδα μας. Θρησκεία, σας είδαμε με τις κλειστές εκκλησίες. Σας είδαμε πόσο υποστηρίζετε τη θρησκεία. Δεν ξέρω ποια θρησκεία υποστηρίζετε. Εγώ βλέπω να ανοίγουν τζαμιά. Ποια θρησκεία υποστηρίζετε λοιπόν. Τον Ισλαμισμό. Για να καταλάβω κι εγώ. Όσο για την οικογένεια, ναι, οικογένεια. Αυτός, ο άλλος και ο σκύλος μαζί. Ωραία οικογένεια. Έτσι θα πάει μπροστά η οικογένεια. Έτσι θα πάει μπροστά ο ελληνισμό. Έτσι θα αφήσουμε απογόνους Έλληνες. Έτσι θα λύσουμε το δημογραφικό με τα κατάπτυστα νομοσχέδια που ψηφίσατε. Που ακόμη, ακόμη και σήμερα δεν τολμάτε να δώσετε προνόμια στην Ελληνίδα μάνα. Γιατί, τι σας έφτεξαν οι Ελληνίδες. Τι σας έφτεξαν. Γεννούν καλύτερα μωρά οι ξένες που θέλετε να φέρετε εδώ. Εμείς τι είμαστε. Είμαστε άχρηστες. Γιατί δεν επιδοτείτε την ελληνική οικογένεια. Γιατί. Και δεν εννοώ το επίδομα των 40 ευρώ, το κατάπτυστο, που δεν φτάνει ούτε για μία εβδομάδα μόνο τα γάλατα του παιδιού. Ενώ κανονικά επιδοματάκια, ό,τι παίρνουν οι άλλοι, που τους φέρνετε εδώ. Οπότε, αυτό το τρίπτυχο, καλύτερα να το σταματήσετε όλοι. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά στις ευρωεκλογέ. Πιστεύω προσωπικά εγώ στην αγάπη σας και στην υποστήριξή σας, στη στήριξή σας. Ψηφίζουμε 9 Ιουνίου με ένα σταυρό δίπλα στην ένα τη θέση στο ψηφοδέλτιο. Είμαι εγώ. Είμαι η Εύη και, και να είστε όλοι πάντα καλά. Διαδώστε το βίντεο γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι κατεβαίνω ακόμα στις ευρωεκλογέ και καλό θα ήταν να ενημερωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε την αγάπη μου.